Καλημέρα από το Λαμπάτσα και την Κύπρο. Δεν ξέρω τι λέτε εκεί, αν στην Ελλάδα κάνει κρύο, πάντως εδώ κάνει πάρα πολύ ζέστη. Και άμα φοράς και αυτό, κάτσε μωρή. Είμαστε εδώ παρέα με την Αρλίν. Αρλίν, πες μια καλημέρα. Πες καλημέρα. Η Αρλίν είναι λίγο ντροπαλή. Και το κράνος μεγάλο. Είπαμε λίγο να ξεπιαστούμε, γιατί έχουμε να πάμε και στα μετέωρα τώρα και έχουμε εκεί κάποιες διαδρομές με τα άλογα. Ο Στέφανος πρέπει να τα προπονώ, όπως έχω πει, γιατί πιάνονται. Ο καιρός είναι νεφελώδης και είναι ό,τι καλύτερο, γιατί ρίχνει λίγο τη θερμοκρασία, μιας και ακόμα είναι καλοκαίρι εδώ. Κοιτάξτε ένα πανέμορφο άλογο επίσης. Αυτή είναι μία από τις εκπαιδεύτρες εδώ. Αυτός εδώ είναι ο Τσέστερ. Και ο Μαριάνο με ένα από τα καινούργια άλογα, τα οποία εκπαιδεύουν εδώ για να είναι για εμπόδια. Ίσως κάποια μέρα κι εγώ να πηδήξω ένα από αυτά τα εμπόδια εδώ που βλέπετε. Προς το παρόν, πάμε να... Έλα εδώ, Αρλίν. Πάμε να τους δείξουμε τι έχουμε μάθει. Λοιπόν, η Αρλίν και εγώ έχουμε μάθει να πηδάμε εμπόδια, αλλά τύπου elementary. Δηλαδή, π.χ. αυτό εδώ το εμποδιάκι. Πάμε, Αρλίν. Yes! Ξέρετε, θέλει σιγά σιγά για να πας μετά σε αυτά εδώ και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι να σε μάθει το άλογο, να σε εμπιστεύεται, να περνάτε μαζί κάτι, γιατί από μόνο του δεν φοβάται τίποτα. Σας αφήνω να συνεχίσουμε την προπόνηση. Φιλιά πολλά από την Κύπρο, φιλιά σε όλους τους ανθρώπους που μας παρακολουθείτε και μέσα από το τατουάζ. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ προσωπικά και για ό,τι υπόλοιπα κάνετε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά από όλους σας. Σύντομα θα, εντός λίγων ημερών, θα δείτε και το website μας και τον λογαριασμό Facebook και ίσως Twitter και κάποια καλύτερη ενημέρωση, τέλος πάντων, γιατί το Instagram δεν φτάνει. Καλημέρα να έχετε και φιλιά από την Κύπρο. Τα λέμε σύντομα στην Ελλάδα. Αρλίν, πες καλημέρα. Θα σε είπα, είναι ντροπαλή, θέλει το χρόνο της. Γεια σας.